Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Σήμερα είναι η γιορτή της Αγίας Πεντηκοστής, όπως την ονομάζουν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Έχουν συμπληρωθεί ήδη 50 μέρες από την εορτή του Πάσχα και εορτάζουμε ουσιαστικά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος εις τον κόσμο. Λειτουργικά βρισκόμαστε εις την γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά όμως τα θέματα θα τα δούμε σήμερα μαζί με τους συναδέλφους θεολόγους, τον Φέδωναν Παπαδόπουλο, δόκτωρα θεολογίας, και τον Γιώργο Κυπριανού, συνάδελφο θεολόγο. Πρώτα να διαβάσουμε το αποστολικό ανάγνωσμα της σημερινής Κυριακής και να αρχίσουμε να μπούμε στο νόημα αυτής της μεγάλης εορτής. «Εν το συμπληρούστε την ημέραν της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες οι Απόστολοι ομοθυμαδών επί το αυτό. Και εγένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βίας και πλήρωσεν όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι. Και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσεως ήπειρος. Εκάθισεται φένα εκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου. Και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεστε. Ήσαν δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι, άντρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Γενωμένης δε της φωνής ταύτης, συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη, ότι οίκουον εις έκαστος τη ιδία διαλέχτο λαλούντων αυτών. Εξίσταντο δε πάντες και εθαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους, ούκ ιδού πάντες ούτι εισίν οι λαλούντες Γαλιλαίοι, και πώς εμείς ακούομεν έκαστος τη ιδία διαλέχτο ημών, εν ίε γεννήθημεν, Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε, και οι κατοικούντες στη Μεσοποταμία, Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, Πόντων και την Ασίαν, Φρυγίαντε και Παφιλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης της Κατακυρίνην, και οι επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίτε και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούομεν λαλούντων αυτών, τες ημετέρες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού». Αυτό λοιπόν είναι το αποστολικό ανάγνωσμα που ακούσαμε στη σημερινή Θεία Λειτουργία και μας έχει τοποθετήσει στο ιστορικό εκείνο πλαίσιο της ημέρας της Πεντηκοστής, την εποχή εκείνη των Αποστόλων. Να δούμε πρώτα όμως λειτουργικά, θα έλεγα, ήδη έχουμε κάνει κάποια ανοίξη στην εισαγωγή, πώς τοποθετείται η σημερινή Κυριακή. Θα άρχιζα εγώ, αγαπητέ Γιώργο. Καταρχήν θα πούμε ότι η γιορτή αυτή της Πεντηκοστής, η προηγηθήσα της Αναλήψεως και η τελευταία των Αγίων Πάντων, αλλά και οι προηγούμενες, είναι στον κύκλο του Πεντηκοσταρίου. Δηλαδή, θεολογικά και λειτουργικά συνδέονται τα γεγονότα αυτά με το γεγονός της Αναστάσεως. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι αποστολικές περικοπές της περίοδου είναι από τις πράξεις των Αποστόλων. Γιατί πράξεις των Αποστόλων σημαίνει όταν δόθηκε το έναυσμα με την Ανάσταση του Χριστού, τι έκαναν ύστερα οι Απόστολοι. Και αφού έλαβαν το πλήρωμα της αλήθειας την ημέρα της Πεντηκοστής, εκήρυξαν εις τα έθνη. Έτσι λοιπόν σχετίζεται το ένα με το άλλο. Αν το δούμε τώρα έτσι εκκλησιολογικά, ο Χριστός είχε πει στους μαθητές του, και αυτό ήταν και που είπε και που απέδειξε, ότι ήρθε να ιδρύσει την Εκκλησία, ήρθε να σώσει τους ανθρώπους. Ακολουθούντες οι άνθρωποι τον Χριστό, οι μαθητές του, τον είδαν να αναλαμβάνεται εις τους ουρανούς. Και φαινομενικά ο Υιός του Θεού που έγινε και Υιός του ανθρώπου πάβει να είναι πλέον ανάμεσα στους ανθρώπους. Έχει όμως προηγηθεί η υπόσχεση του ότι εγώ μεν θα φύγω, αλλά θα είμαι πάντα μαζί σας. Και σε λίγες μέρες, μην απομακρυνθείτε τους λέει από την Ιερουσαλήμ, σε λίγες μέρες θα λάβετε το Πνεύμα το Άγιο, θα στείλω τον Παράκλητο. Έτσι και έπραξε, συνδέονται δηλαδή αυτά τα πράγματα μεταξύ τους. Επομένως και στην Εκκλησία, στην Λατρεία, το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή ο αναληφθής εις τους ουρανούς Χριστός εξακολουθεί να είναι ανάμεσα μας, γιατί όταν λέμε ο Θεός εννοούμε Πατέρα Ιόν και Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό λοιπόν και εις την ακολουθία αυτών των ημερών της ακολουθίας βλέπουμε ότι λόγου χάριν η χθεσινή ημέρα ήταν μνημόσυνο όλων των απαιώνων και κοιμημένων. Τι σημαίνει τούτο, επειδή ολοκληρώνεται. Ήταν το λεγόμενο ψυχοσάββατο. Μάλιστα. Επειδή ολοκληρώνεται ο κύκλος της Αναστάσεως και επειδή ακριβώς η ελπίδα μας είναι στην Ανάσταση του Κυρίου
Και επειδή βεβαίως η φιλοσοφία του ψυχοσαββάτου είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν συγγενείς ή εκοιμήθησαν σε άγνωστους τόπους και χρόνους ή ομαδικά σε πολέμους, στη θάλασσα κλπ. Όλοι αυτοί να μνημονεύονται ούτως ώστε να μετάσχουν της Αναστάσεως του Κυρίου. Και έρχεται η επόμενη ημέρα τώρα της Πεντηκοστής που γίνεται η πάνδημος παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η επιδημία του Αγίου Πνεύματος, η επιφύτηση του, γιατί άλλο το να ήρθε μία φορά και άλλο το επιφύτηση που σημαίνει φύτηση, κατοίκηση. Δηλαδή ήρθε και έμεινε. Είναι εκείνο το οποίο συγκροτεί όλων των θεσμών της Εκκλησίας. Όπως ψάχνει. Βεβαίως. Λοιπόν, έτσι τα πράγματα φαίνονται μέσα από την Εκκλησία και είναι ύστερα και η γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Και είναι ναι, και ένα χαρακτηριστικό γεγονός στη σημερινή Θεία Λειτουργία ότι ετελέστηκε ο εσπερινός της αυριανής γιορτής. Να το δούμε λίγο, Γιώργο, για να εξηγήσουμε στον κόσμο ακριβώς ότι μετά τη Θεία Λειτουργία έχουμε εντελέσει των εσπερινών της αυριανής γιορτής. Ναι, αυτό συμβαίνει και όπως συμβαίνει και σε άλλες δεσποτικές γιορτές. Δηλαδή, να τελείται ο εσπερινός της επομένης ημέρας το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία. Αυτό συμβαίνει ίσως επειδή ο κόσμος είναι μαζεμένος κατά την ακολουθία της Κυριακής. Έτσι, δράτσεται η Εκκλησία την ευκαιρία αυτής της συνάθρησης του κόσμου στην Εκκλησία, στον ναό δηλαδή, για να τελέσει και τον εσπερινό της επομένης εορτής, όπως συμβαίνει και σήμερα με την γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, σήμερα είχαμε μετά τη Θεία Λειτουργία και τον εσπερινό της αυριανής ημέρας. Όπου είχαμε και τις γνωστές γονικλησίες, τις γνωστές ευχές, οι οποίες αναπήμονται προς το Άγιο Πνεύμα, προς ενίσχυση, προς φώτιση όλων εμάς, όλων των μελών της Εκκλησίας. Φυσικά, εφόσον έγινε ο Εσπερινός σήμερα την Κυριακή, δεν θα γίνει το απόγευμα. Και έτσι θα προετοιμαστούμε όλοι από το πρωί για την επόμενη ημέρα. Και όλη η εβδομάδα που επέρχεται ονομάζεται Εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος. Αύριο είναι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος που στην Κύπρο φέρει και την ονομασία του κατακλυσμού, μάλλον από ό,τι φαίνεται γιατί έχει κατακλυστεί ο κόσμος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει αυτή η ερμηνεία. Ίσως και η βάπτιση που βαπτίστηκαν 3.000 άνθρωποι με το νερό. Και αυτό το νερό δείχνει. Την ημέρα εκείνη τη Πεντηκοστή ουσιαστικά. Μάλιστα. Και βεβαίως να πούμε ότι. Συγχωρείτε. Και την Τετάρτη και Παρασκευή, αυτή την εβδομάδα, λόγω της μεγάλης χαράς που έχουμε εξαιτίας της επιφύτησης ακριβώς του Αγίου Πνεύματος, όλων των άλλων γεγονότων που θα ερμηνεύσουμε και παρακάτω, δεν γίνεται νηστεία, έχουμε εγκατάλυση εις πάντα, όπως λέμε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε και στα ιστορικά, πραγματολογικά, θα λέγαμε, στοιχεία της αποστολικής περικοπής που έχουμε ακούσει. Όπως είπε και ο προηγουμένος ο Φέδωνας, είναι από τις πράξεις των Αποστόλων και ερμηνεύει ο Ευαγγελιστής Λουκάς όλα τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν μετά την Ανάσταση του Χριστού και την δράση των Αποστόλων. Και βλέπουμε ότι ένα πρώτο στοιχείο ήταν ότι ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτόν και επερίμεναν. Και είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο αυτών της πρώτης κοινωνίας. Το έχουμε ξαναδεί. Και τότε ακούεται ήχος όσπερ φερωμένης βιαίας πνοής και γλώσσε ως ήπειρος. Άρχισαν να διαμοιράζονται πάνω στα κεφάλια των Αποστόλων. Να τα δούμε λίγο αυτά τα γεγονότα, τα ιστορικά. Ναι, θα ήθελα όμως πριν μιλήσουμε για τα ιστορικά γεγονότα να πούμε ότι η Πεντηκοστή δεν ήταν. Η γιορτή της Πεντηκοστής δεν εμφανίστηκε και μετά το Χριστό, δεν είναι γιορτή στα χρόνια της Εκκλησίας, αλλά προϋπήρχε. Ήταν γιορτή της Παλαιάς Διαθήκης, κατά την οποία 50 μέρες, 7 δηλαδή εβδομάδες, μετά την Δευτέρα μέρα, την επόμενη μέρα του Πάσχα, οι Εβραίοι γιορτάζαν την παραμονή του στην έρημο μετά την έξοδο από την Αίγυπτο, αλλά και την είσοδο του στην γη της Χανανίας, στη γη της Επαγγελίας και την απόλαυση των όλων καρπών τους οποίους πρόσφερε η περιοχή σε αυτούς. Και έτσι ήταν μια γιορτή χαράς και ονομάζεται μάλιστα και γιορτή του θερισμού, κατά την οποία τις πρώτους καρπούς, τις απαρχές δηλαδή, τους πρώτους καρπούς τους οποίους έπαιρναν οι Εβραίοι τους, πρόσφεραν ως ευχαριστία στο Θεό, αλλά και ως δέηση για ευλογία των επόμενων καρπών. Γι' αυτό και αυτή η γιορτή, σε αυτήν την γιορτή, οι Εβραίοι πρόσφεραν στον ναό και δύο άρτους από νέων σιτάρι, από νέων αλεύρι, όπως είπαμε και πριν, για να ευλογηθούν από το Θεό. Μάλιστα, σε αυτήν την γιορτή μνημονεύεται και η παράδοση του νόμου. Μάλιστα. Έτσι, σε αυτήν τη γιορτή. Αν πούμε τι είναι η παράδοση του νόμου.
Η παράδοση του νόμου στο Μωυσέ από τον Θεό. Στο όρο Σινά, όταν ναι. παρέδωσε των θεϊκών νόμων. Τι δέκα εντολές από ναι. γνωστών ιστορίες. Η οποία παράδοση του νόμου, κατά παράδοση έγινε 50 μέρες μετά την έξοδος από την Αίγυπτο, γι' αυτό γιορτάζεται κατά παραλληλισμό και αντιστοιχεία 50 μέρες μετά το Πάσχα των Εβραίων. Και μάλιστα στην Πατερική Γραμματεία υπάρχει αρκετός συμβολισμός και παραλληλισμός των δύο γεγονότων της καθόδου ουσιαστικά του Θεού στο Σινά, της εμπειρίας του Μωυσέως και της καθόδου του Αγίου Πνεύματος στα Ιεροσόλυμα και της εμπειρίας των Αγίων Αποστόλων. Νομίζω είναι χρήσιμο να πούμε ναι. κάποιους από αυτούς τους παραλληλισμούς, γιατί όπως παρατηρούν οι Άγιοι, ο Άγιος Χρυσόστομος, Θεοφύλακτος, Θεοδόρητος κλπ, τότε με τις 10 εντολές, με την παράδοση των εντολών, αρχίζει ουσιαστικά η σχέση των Εβραίων με τον Θεό επί μιας οργανωμένης πλέον βάσεως, αφού έχουν τώρα τις εντολές και είναι ο λαός του Θεού ο περιούσιος, που με αυτές τις εντολές, που θα είναι ο παιδαγωγός τους εις Χριστόν, θα προετοιμαστούν για τον Μεσσία. Αυτή τη στιγμή με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος είναι η έναρξη της Εκκλησίας. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα έρχεται και υπογράφει τη συνθήκη εκείνη που ξεκινά το κήρυγμα. Όπως τότε ξεκίνησε δηλαδή η σχέση του Θεού με τους ανθρώπους και ο νόμος του Θεού, τώρα ξεκινά η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Όπως πάλι με τον θερισμό της συγκομιδής των καρπών, οι πριν και χωρισμένοι, λέει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, εκείνοι δηλαδή που προηγουμένως είχαν πάει στα χωράφια τους ο καθένας για να θερίσει και μάζευαν τους πρώτους καρπούς, τώρα με την ευκαιρία της γιορτής πηγαίνουν όλοι μαζί στο ναό για να προσφέρουν αυτούς τους καρπούς. Να και το ομοθυμαδόν δηλαδή των Αποστόλων. Ενώνει δηλαδή τα το πριν διεστώτα αυτό το πράγμα, όπως και η Ανάσταση του Κυρίου. Και ουσιαστικά η Πεντηκοστή και εκείνες οι γλώσσες για τις οποίες θα πούμε μετά είναι η συνένωση όλων των λαών σε ένα, στο ομοθυμαδόν. Επίσης εκείνη η καρπή η πρώτη και ο θερισμός, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, τότε λέγει, εσήμενε την έναρξη των εργασιών των αγροτικών. Γιατί εκεί το καλοκαίρι είναι και λίγο πιο πρόημο από τον υπόλοιπο ελληνικό χώρο και από την Κύπρο ακόμη. Και όπως λέει, το δρεπάνι μπαίνει στον θερισμό και αρχίζουν να θερίζουν, έτσι το Άγιο Πνεύμα, λέει, σαν έναν δρέπανο πνευματικό, υπερίπταται πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων και αρχίζει ο θερισμός, τον οποίον προανήγγειλε ο Χριστός προηγουμένως στους μαθητές του και στη Σαμάρια και αλλού, ότι ο θερισμός είναι πολλής και οι χώρες είναι λευκές κλπ. Όλοι αυτοί λοιπόν οι παραλληλισμοί δείχνουν ότι δεν έγινε τίποτα τυχαίο και μάλιστα ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει ότι επειδή, λέει, ο Χριστός δημοσίως εξευτελίστηκε μπροστά στους ανθρώπους, κακοποιήθηκε, το σταύρωσαν και ήταν όλοι εκεί μαζεμένοι και έβλεπαν την ταπείνωσή του, τώρα έπρεπε να δουν όλοι και τη δόξα του. Και γι' αυτό έγινε η επιφύτηση την ημέρα της γιορτής των Εβραίων, που ήταν όλοι μαζεμένοι από όλες τις φυλές για να δουν τη δόξα του Κυρίου όλοι. Γιώργο, έτσι με συγχωρεί να επιμείνω λίγο για να δώσουμε το γεγονός. Πώς γίνεται η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους? Πρώτα να το δούμε και ιστορικά, όπως είπες και εσύ πριν. Βλέπουμε ότι μετά την ανάληψη υπόσχεται ο Χριστός στους Αποστόλους ότι θα σας πέψει άλλον παράκλητο. Δηλαδή, φυσικά η υπόσχεση υπήρχε και πιο πριν, ήταν έντονη η αναμονή των Αποστόλων σε αυτόν τον ερχομό του άλλου παρακλήτου. Δηλαδή ότι ο Χριστός ναι με φεύγει από κοντά τους, αλλά δεν τους αφήνει μόνους και τους υπόσχεται πως θα στέλνει άλλων παράκλητων, άλλων εισάξιών του, ο οποίος θα έμενε για πάντα μαζί τους. Έτσι λοιπόν, μετά την ανάληψη, η Αποστόλη ομοθυμαδών, δηλαδή αρχίζει πλέον να επικρατεί μια ομόνοια μεταξύ των Αποστόλων προς αναμονή αυτού του γεγονότος, αυτής της έλευσης. Και μάλιστα όπως βρίσκονται στο Ιππερό, σε αυτό το δωμάτιο δηλαδή, όπως βρίσκονταν ενωμένοι, αδελφωμένοι, σε μια ομόνοια και μια αγάπη. Έρχεται η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και όπως χαρακτηριστικά το. Συγχωρείτε, Γιώργο, και στο διάστημα από την ανάληψη μέχρι την Πεντηκοστή είχαν εκλέξει και τον Μαθία εις αντικατάσταση του προδότη Ιούδα. Και έτσι, όπως λέει και το αποστολικό ανάγνωσμα, ο Ευαγγελιστής Λουκάς χρησιμοποιεί κάποιες φράσεις, οι οποίες είχαν να κάνουν, ας πούμε, με τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις και των ανθρώπων της εποχής, αλλά και γενικά του κάθε ανθρώπου, και προσπαθεί με κάποια φυσικά φαινόμενα να αποδώσει το γεγονός της επιφύτευσης, δηλαδή το ιστορικό γεγονός. Μάλιστα λέει ότι σαν άνεμος, λέει, σαν άνεμος δυνατός. Ως περφερωμένης βιβλίας πνοής. Ναι, μπήκε μέσα στο δωμάτιο. Φυσικά δεν εννοεί πως το Άγιο Πνεύμα, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος ήταν ως κάθοδος σαν αέρας.
Απλώς η έντονη παρουσία του Αγίου Πνεύματος φάνηκε στα μάτια των Αποστόλων σαν ένας δυνατός αέρας. Και μάλιστα όχι δυνατός αέρας όπως ο φυσικός που εξελιχτικά, ας πούμε, από σιγανός δυναμώνει, αλλά ένας ξαφνικός δυνατός αέρας για να αποδώσει την έντονη μορφή και την έντονη κάθοδο. Ένα αισθητό στοιχείο για να αντιληφθούν και οι χιλιάδες των επισκεπτών στο Ιεροσόλυμ. Και μετά έχουμε τις πυρήνες γλώσσες. Από την άλλη, στη συνέχεια έχουμε σαν τον παραλυσμό, μάλλον την παρομοίωση του Αγίου Πνεύματος ως φωτιάς, ως πύρη δηλαδή. Και μάλιστα, όπως λέει, δεν εμφανίστηκε, ας πούμε, εξ αρχής πάνω από κάθε Απόστολο η γλώσσα του της φωτιάς, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, αλλά πρέπει να εννοεί μάλλον ότι ήταν ενιαία η μορφή της φλόγας και μετά διαμοιράστηκε στους Αποστόλους. Και αυτό θέλει να μας δείξει ότι το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται, ας πούμε, μαζικά, κατέρχεται ως μια μορφή, ως μια πύρινη σφαίρα και έπειτα διαμοιράζεται στους ανθρώπους. Τώρα, για το χαρακτηρισμό ως γλώσσας, συναντούμε την ερμηνεία πως όπως ο Χριστός ελάλει δια Πνεύματος Αγίου και όπως κάθε λόγος του Θεού εκφέρεται εκ Πνεύματος Αγίου, δηλαδή με άλλα λόγια θα λέγαμε πως το Άγιο Πνεύμα είναι η γλώσσα του Θεού, έτσι ίσως ο χαρακτηρισμός της μορφής που είχε η φλόγα πάνω από τους Αποστόλους ως γλώσσας δηλαδή, να μην είναι τυχαίος, αλλά να θέλει να δείξει ότι τελικά το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί πάντα ως γλώσσα. Ο κάθε άνθρωπος προφέρει το Λόγο του Θεού πάντα δια Πνεύματος Αγίου. Ακόμα όμως και η μορφή που είχε το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή της φωτιάς, λένε οι πατέρες ότι αυτό συμβολίζει τη δύναμη της θεότητας. Συμβολίζει δηλαδή το μουσιον του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος και του Υιού, του Αγίου Πνεύματος. Τελικά δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είναι φωτιά, όπως λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Θεός είναι πυρ κατά αναλύσκων. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα μορφολογικά και ανθρωπομορφικά, θα λέγαμε, τα οποία χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν το γεγονός της καθότητας του Αγίου Πνεύματος και της επιφύτησης στους Αποστόλους, δεν είναι τυχαία, αλλά προσπαθούν με αυτές τις προσλαμβάνουσες εικόνες να αποδοθεί το γεγονός. Βεβαίως, θα έλεγα ότι καμιά φορά και οι χριστιανοί ξεχνούμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο ένας της Τριάδος. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ότι είναι Θεός αληθινός όπως Θεός αληθινός ο Πατέρας και ο Υιός. Βεβαίως έχει ξεκαθαριστεί δια του άρθρου της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου ότι πιστεύουμε και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το ελαλήσει αδια των προφητών. Φέτο να δούμε το Άγιο Πνεύμα μέσα στα πλαίσια αυτής της δογματικής αλήθειας. Θα το δούμε, να προσθέσω στα όσα εύστοχα είπε προηγουμένως ο Γιώργος και ότι πρακτικά έπρεπε να γίνει αισθητή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος με κάποια σημεία, αφού οι άνθρωποι είμαστε ψυχή και σώμα, να γίνει αντιληπτό, να μην λέει κανένας δηλαδή ύστερα ότι δεν έγινε τίποτα και οι μαθητές λένε δικά τους λόγια, θα έβγαιναν ύστερα οι μαθητές να κηρύξουν. Θα έπρεπε να φαίνεται η πηγή αυτού του κηρύγματος ποια είναι και ήταν και είναι ίδιον χαρακτηριστικό, λένε οι πατέρες του Πνεύματος, από εκεί βγαίνει και η λέξη, ότι πνέει, φυσά. Επομένως, γι' αυτό παρουσιάστηκε και σαν βοή ανέμου. Και σαν πυρ, γιατί και τότε εις την Βάτων, να επιστρέψουμε πάλι στο Σινά, φαίνεται ένα πυρ να βγαίνει μέσα από τον θάμνο, αλλά δεν κατέκαιε το θάμνο. Δεν ήταν αισθητών υλικών πυρ. Έτσι και αυτό το πυρ δεν έκαιγε τα μέρη όπου εκάθισε τα κεφάλια των Αποστόλων, αλλά εφώτισε, εθέρμανε τις ψυχές, και ταυτοχρόνως διατηρεί και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του καθενός, γι' αυτό και διαμερίζονται οι φλόγες. Δηλαδή, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο Άγιο Πνεύμα, δεν υπάρχει ένα σύνθημα που το επαναλαμβάνουμε όλοι ύστερα και το παπαγαλίζουμε, αλλά ο κάθε άνθρωπος λαμβάνει από το Άγιο Πνεύμα το τάλαντο, τη δωρεά, και διατηρεί ύστερα τα προσωπικά του χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και ο ένας Ευαγγελιστής γράφει πιο πολλά και ο άλλος πιο λίγα, ο ένας ιστορικά και ο άλλος θεολογικά. Αυτό σημαίνει ότι επιμερίστησαν οι γλώσσες. Τώρα όσον αφορά το δογματικό μέρος, πραγματικά έτσι είναι, ο Θεός είναι ένας, είναι η μία ουσία, υπάρχουν τα τρία πρόσωπα και το κάθε ένα από τα τρία πρόσωπα έχει το προσωπικό του ιδίωμα, όπως ο καθένας έχουμε το όνομά μας, που το όνομα μας αυτό όταν το ακούσει κάποιος άλλος ή έρθει στο νου του σημαίνει τα προσωπικά χαρακτηριστικά που έχει ο ένας και μοναδικός αυτός άνθρωπος και κανένας εις τον κόσμο. Ενώ όλοι οι άνθρωποι είμαστε ομοούσιοι, έχουμε την ανθρώπινη ουσία, μόνο ένας είναι αυτός που λέμε το όνομά του και έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
χαρακτηριστικά. Έτσι, το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και μόνον από τον Πατέρα, όπως εγγράφτηκε στο σύμβολο της πίστεως, και ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα. Επειδή όμως η λέξη γέννηση και εκπόρευση οδηγεί στη σκέψη ότι υπάρχει η πηγή της εκπόρευσης και της γέννησης. Και βεβαίως έτσι είναι πράγματι, ότι είναι η πηγή ο Πατήρ, η αρχική πηγή, αλλά από την άλλη, για να μην υπάρχει στα μυαλά των ανθρώπων αυτό που ήταν και το αίτημα των αιρετικών, η διαφωνία των αιρετικών, ότι αφού γεννάται σημαίνει είναι νεότερος και αφού εκπορεύεται σημαίνει ότι σε κάποια στιγμή αρχίζει να εκπορεύεται. Είναι εκείνο που λένε ότι ειν ποτέ, ότε ουκίν, που έλεγε ο Άριο. Δηλαδή υπήρξε στιγμή που δεν υπήρχε. Εκείνος το είπε για τον Υιόν και ο Μακεδόνιος για το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, εκείνον το προπάντων των αιώνων που λέγεται για τον Υιόν και αντιστοιχεί και στο Άγιο Πνεύμα, αυτή η εκπόρευση είναι δηλαδή φυσική και παντοτινή. Πάντοτε το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται, όπως πάντοτε ο Πατήρ είναι Πατήρ και αγέννητος, έτσι και το Πνεύμα είναι πάντοτε εκπορευτό. Να σε διακόψω, ναι. Θέλω και να πω ότι ακριβώς αυτά που λες και το, σε συνάρτηση με το γεγονός που γιορτάζουμε σήμερα, να μην θεωρηθεί από κανέναν ότι το Άγιο Πνεύμα ήρθε και εμφανίστηκε στη ζωή των ανθρώπων απλά την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά ότι υπήρχε πάντοτε. Εξού έχουμε και το λόγιο του Μεγάλου Αθανασίου ότι ο Πατήρ διηγού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα. Ότι πριν από τη δημιουργία τη Χριστή που υπάρχει ο Θεός ως ομοούσιος είναι μαζί με τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Αφού είναι το λαλήσαν δια των προφητών που οι προφήτες έζησαν προ Χριστού, όπως δεν μπορούμε να πούμε και για τον Υιόν ότι εμφανίστηκε όταν γεννήθηκε, γιατί ο Υιός του Θεού είναι προαιωνίως, αηδίως Υιός του Θεού. Έτσι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα υπάρχει πάντοτε, λαλεί και δια των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη, είναι στη δημιουργία, είναι στη δημιουργών. Η γυμνολογία το λέει πολύ ωραία, είναι σύνθρονον, είναι όλα εκείνα τα σύν που βάζει μαζί με τον Πατέρα, ομοούσιε και ομόθρωνε το Πατρί και το Υιό. Όλα τούτα ακριβώς δείχνουν τούτο το πράγμα. Την ομοουσιότητα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βεβαίως, Γιώργο, και στο ίδιο αυτόν άστρο του Συμβόλου της Πίστεως βλέπουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το ζωοποιόν. Δηλαδή, είναι αυτό που προσφέρει μέσα στην Εκκλησία στους ανθρώπους τα χαρίσματα που λέμε, του Αγίου Πνεύματος. Η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Πώς μπορούμε πρακτικά να το εννοήσουμε στη ζωή των ανθρώπων, μέσα εις των χώρων βεβαίως της Εκκλησίας. Φυσικά, αυτό δεν φαίνεται μόνο και στο Σύμβολο της Πίστεως, αλλά φαίνεται και γενικά σε όλους τους λόγους περί του Αγίου Πνεύματος και από τους πατέρες, αλλά και στην υμνολογία. Είναι ζωή και ζωοποιούν, λέει κάποιος ύμνος. Το Σύμβολο της Πίστεως απλά είναι εύχριστον τώρα που το έχουμε μπροστά μας. Ναι. Ανακεφαλαιώνει και όλη την Αγία Γραφή και την Ιερή Παράδοση. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο, λέγει. Εγώ θα χρησιμοποιήσω έτσι εικονικά, γιατί και εικονικά το χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, ένα χωρί από τη Γένεση, όπου λέει ότι όταν δημιούργησε ο Θεός το νερό, τη θάλασσα, λέει ότι η Πνεύμα επεφέρει το επάνω του ύδατος. Και μάλιστα οι πατέρες του ερμηνεύουν ότι αυτός ο οποίος ζωοποίησε, λέει, μάλλον έδωσε ζωή στο νερό, δηλαδή στα θαλάσσια χτίνη, στα θαλάσσια ζώα, ήταν το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα έχει και αυτήν τη λειτουργία, έχει και αυτήν τη δυνατότητα, αν το πούμε έτσι πολύ ας πούμε, συμβατικά, αυτήν την ενέργεια, το να δίνει ζωή. Τώρα, και όπως έδωσε ζωή, ας πούμε, στη θάλασσα, στα ζώα της θάλασσας, έτσι δίνει ζωή και στους ανθρώπους, μέσα στην Εκκλησία, την νοητή θάλασσα, με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να παραπέμψουμε ακόμα και στο γεγονός του βαπτίσματος. Στο γεγονός του βαπτίσματος, ο άνθρωπος, όπως στην Πεντηκοστή, λαμβάνει πολύ ενεργά τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα. Και από το βάπτισμα και μετά, ο άνθρωπος καλείται να ζωοποιήσει αυτόν τον Άγιο Πνεύμα το οποίο έχει λάβει μέσα του, να ζωοποιήσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να ενεργοποιήσει. Να ενεργοποιήσει. Εφόσον υπάρχει ζωντανή μέσα του, άρα να την ενεργοποιήσει και να την καρποφορήσει. Τώρα, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ποια είναι στην Εκκλησία. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία λέει και ο Απόστολος Παύλος, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία Χριστώτης, είναι όλες εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος, είναι όλες εκδηλώσεις του ανθρώπου ως εικόνας του Θεού. Είναι όλες εκδηλώσεις στον άνθρωπο, τα οποία φέρουν την ταυτότητά του ως εικόνα του Θεού, ως άνθρωπος πλασμένον από Θεόν και ως καλεσμένος και κλειμένος να γίνει όμοιος του Θεού. Είναι τα χαρίσματα της εν Θεός ζωής, της κατά χάριν θέωσης, της ζωής η οποία έχει ως σκοπό την ομοίωση με τον Θεό. Ως ζωοποιούν τώρα, να επιμένουμε στη λέξη ζωοποιούν,
Το Άγιο Πνεύμα ζωπεί πράγματι τον άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία. Το ζωπεί ως μέλος της Εκκλησίας. Του παρέχει εκείνη τη δύναμη, εκείνη την ενέργεια, το οποίο το καθιστά πράγματι καθαρό μέλος της Εκκλησίας, γνήσιο μέλος της Εκκλησίας. Δηλαδή φαίνεται, και από όσα συζητούμε τώρα και μεθοδολογικά βεβαίως, θα έπρεπε να πούμε ότι η ημέρα της Πεντηκοστής θεωρείται ως η γενέθλιος ιστορική ημέρα της ίδρυσης της Εκκλησίας. Ήδη μας έδωσε τα στοιχεία ο Γιώργος, να το δούμε ότι το Πνεύμα του Άγιου πάντα χορηγεί, είπες προηγουμένως Φέδωνα, όπως λέει ο ύμνος, και όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Μάλιστα. Πάλι να προσθέσω στα ωραία που είπε ο Γιώργος, ότι στην δημιουργία του ανθρώπου ο Θεός ενεφύσισεν. Πνοή ζωής. Εκείνη η πνοή είναι το Άγιο Πνεύμα που κάνει τον άνθρωπο να ξεκινά την οδόν προς το καθομοίωση. Είναι κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση. Και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέει ότι το βάπτισμα μας φέρνει στο είναι, δηλαδή ο άνθρωπος είναι νεκρός προηγουμένως και ζωοποιείται εντασσόμενος στην Εκκλησία, και το Άγιο Πνεύμα που χορηγείται ιδίως με το χρίσμα, γιατί ο ιερέας εκεί λέγει σφραγή ζωρεάς πνεύματος Αγίου, εκείνη λέγεται στη θεολογική γλώσσα προσωπική πεντηκοστή του κάθε ανθρώπου, το χρίσμα. Λέει σφραγή ζωρεάς πνεύματος Αγίου και τον αλείβει με το μύρο. Το μυστήριο του χρίσματος που γίνεται αμέσως μετά το βάπτισμα. Ναι. Λοιπόν, εκεί ακριβώς του δίνει τις ζωρές του Αγίου Πνεύματος και ο άνθρωπος εντάσσεται στην Εκκλησία. Τώρα σφραγίζεται και γίνεται δικός του Θεού. Ακριβώς. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λοιπόν λέει εκεί παίρνει το κατά Χριστόν υποστήνε. Προηγουμένως παίρνει το είναι και τώρα το κατά Χριστόν υποστήνε. Είναι εξακολουθεί να υφίσταται, να υπάρχει ως μέλος της Εκκλησίας. Η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας ιστορικά είναι η ημέρα της Πεντηκοστής, επειδή εκείνη την ημέρα μετά το κήρυγμα των Αποστόλων που έλαβαν πλέον το Άγιο Πνεύμα, βγήκαν έξω και άρχισαν να διδάσκουν και κατ' εξοχήν ο Απόστολος Πέτρος με απλά λόγια είπε ότι εσείς οι παρευρισκόμενοι, οι ομόθρησκοι σας οι Ιουδαίοι, εσταυρώσατε τον Χριστόν, ο Θεός τον ανέστησε, κατά το ανθρώπινο βέβαια γιατί αναστήθηκε λέμε ο Χριστός, και αυτός που αναστήθηκε τώρα είναι εις τους ουρανούς, εμείς ελάβαμε το Άγιο Πνεύμα, βλέπετε από μόνοι σας αυτή τη διαφορά, και εκείνοι είπαν τι να κάνουμε. Και τους είπε μετανοείτε και βαπτισείτε. Και έτσι βαπτίστηκαν οι τρεις πρώτες χιλιάδες άνθρωποι, έγινε ο πρώτος πυρήνας της Εκκλησίας. Βέβαια η Εκκλησία δεν έχει εκείνη μόνο την ιστορική αρχή, επειδή η κεφαλή της είναι ο Χριστός, είναι θεσμός προαιώνιος, υπάρχει παντοτινά. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία έχουμε ενός Αγίους, τους προφήτες, τους ιερείς, ορισμένους ιερείς, πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι ήταν και αυτοί, τον Αδάμ και την Εύα πρώτα απ' όλα, τους Αγίους, τους προπάτορες, όλους αυτούς, που δεν είχαν ζήσει μετά την Πεντηκοστή, αλλά είναι και εκείνοι Άγιοι της Εκκλησίας. Υπάρχει η Εκκλησία από τότε που υπάρχει ο Χριστός, επομένως πάντα είναι μια ευρύτερη έννοια, αλλά ιστορικά σαν μια ανθρώπινη οργάνωση, πορεία, κοινωνία, θεανθρώπινη, γιατί είναι θεάνθρωπος ο ιδρυτής της, ξεκινά την ημέρα της Πεντηκοστής. Και βλέπουμε ότι σε όλες τις πτυχές της ζωής της Εκκλησίας είναι έντονη πάντοτε η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και στην περίπτωση εκείνη που ήταν να επιλέξουν τον διάδοχο, τον αντικαταστάτη του Ιούδα, του προδότου, προσευχήθησαν λέει όλοι μαζί και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν εισάξιοι, ήταν ευλαβείς, είχαν τα ίδια προσόντα. Έδειξε όμως το Άγιο Πνεύμα ποιος έπρεπε να επιλεγεί, και όταν συνέβαιναν προβλήματα μέσα στην Εκκλησία, όπως το 49 μετά Χριστό λόγου χάρη που έγινε η Αποστολική Σύνοδος, και όποτε έπρεπε να λυθεί κάποιο πρόβλημα, γινόταν η Σύνοδος επίκλησης του Αγίου Πνεύματος, και πραγματικά αποδείχθηκε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που συγκρατεί, διατηρεί τον θεσμό της Εκκλησίας, τον καθοδηγεί και τον φωτίζει. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχει ζωή της Εκκλησίας. Ήδη προηγουμένως, Γιώργο, το έθιξε σε αυτόν τον στοιχείο. Είναι αυτό που ζωοποιείται πάντα. Ο Ιησούς Χριστός έχει λυτρώσει βεβαίως τον άνθρωπο από την αμαρτία και της θυσίας του, αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που χαριτώνει. Γι' αυτό μιλούμε και για τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος. Και τώρα μου έρχεται στο νου και από τον Άγιο Σεραφείν τον Σάροφ που έλεγε ότι σκοπός της ζωής του χριστιανού είναι να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα. Να δώσουμε έτσι και πάλι λίγο πρακτικά πώς αποκτά ο χριστιανός το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ζωή της Εκκλησίας. Να ξεκινήσω από το εξής, ότι να πούμε έτσι χαρακτηριστικά ότι αν η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή αυτού του σώματος.
Δηλαδή, μπορούσα να πούμε ότι, όπως είπε ο κύριος Φέδωνας, ότι ναι, μεν πριν την Πεντηκοστή είχαμε την Εκκλησία, εφόσον ο κεφαλής της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, υπήρχε όμως ο σώμα, αν ψυχό, όπως ο άνθρωπος ήταν άψυχος πριν την εφύση της πνοής της ζωής από τον Θεό. Έτσι λοιπόν, υπήρχε με το σώμα, ως πυλός δηλαδή, ως πλασμένος από τον Χριστό, όμως τη γιορτή της Πεντηκοστής λαμβάνει την πνοή ζωής της. Ζωοποιείται αυτό το σώμα. Ζωοποιείται δηλαδή η Εκκλησία λαμβάνει αυτή την ενέργεια για να καρποφορήσει όσα επιτέλεσε ο Χριστός με την ανθρώπιση και την Ανάστασή Του. Άρα λοιπόν, στην Εκκλησία μπορούμε πλέον να ζήσουμε κι εμείς ότι επέφερε η ανθρώπιση του Θεού. Ό,τι μας έφερε δηλαδή ο Χριστός στον κόσμο με την ανθρώπισή του, ό,τι προκάλεσε στην ανθρώπινη φύση, όλες τις συνέπειες δηλαδή της Ανάστασης του Χριστού, μπορούμε να τις ζήσουμε και εμείς πλέον από την Πεντηκοστή και μετά. Διότι ακριβώς με το Άγιο Πνεύμα μπορεί ο άνθρωπος τελικά να καρποφορήσει όλα τα χαρίσματα, να καρποφορήσει αυτήν την ζωή την έθεη. Διότι βρίσκεται και αιώνια η παρουσία πλέον του Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία και μέσα στους ανθρώπους. Ακριβώς. Πώς βρίσκεται η παρουσία του Χριστού με το Άγιο Πνεύμα? Βρίσκεται διαμέσου το μυστηρίο. Ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει, μάλλον καλύτερα για να μιλούμε πιο σωστά, μπορεί να καρποφορήσει την ενυπάρχουσα ήδη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα την οποία έλαβε με το βάπτισμα, διαμέσου το μυστηρίο. Εκεί στα μυστήρα της Εκκλησίας, γενικά στη ζωή της Εκκλησίας, τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, εμφολεύει το Άγιο Πνεύμα. Δρά και ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Είναι, θα λέγαμε, το κανάλι διαμέσου το Άγιο Πνεύμα χορηγείται στους ανθρώπους και τους μεταμορφώνει. Διότι ακριβώς στην Εκκλησία η ζωή μας είναι μια ζωή μεταμόρφωσης. Της οποίας μεταμόρφωσης προκαλεί το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο. Στην Εκκλησία ο άνθρωπος δεν σώζεται έτσι απλά όπως το λέμε, δηλαδή αντί να μπει στην κόλαση να μπει στον παράδεισο, αλλά η ζωή της Εκκλησίας έχει σκοπό τον αγιασμό. Είναι μια ζωή αγιασμού. Και όπως είπε ο Σεραφείμ του Σαύρου, ότι τελικά ο σκοπός του ανθρώπου ως μέλος της Εκκλησίας είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, αυτό ακριβώς δηλώνει ότι τελικά ο σκοπός τη ζωή του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία είναι αυτός ο αγιασμός. Δηλαδή, ο αγιασμός από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, Φέδωνα, όπως εξήγησαν και ο Γιώργος τώρα, δεν πρόκειται περί κάποιας μαγείας που το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μέσα στον. Αλλά χρειάζεται πλέον η προσωπική οικείωση, όπως λέμε, η απόκτηση του Άγιου Πνεύματος. Είναι η προσπάθεια του ανθρώπου, ο αγώνας του, η προσευχή του και κατ' εξοχήν η μυστηριακή ζωή, πολύ εύστοχα το είπε ο Γιώργος. Και αυτό φαίνεται και από την ίδια την Καινή Διαθήκη και από την ζωή της Εκκλησίας. Ένας Αιθίωπας, λέει το Ευαγγέλιο, διαβάζει, έχει ικανότητα να μάθει, προσπαθεί, θέλει, δεν μπορεί να κατανοήσει όμως αυτά που διαβάζει, μέχρι που τον βαφτίζει ο Άγιος Φίλιππος. Οι δύο μαθητές, οι προς Εμμαούς πορευόμενοι, δεν αναγνωρίζουν ότι αυτός που είναι κοντά τους είναι ο Χριστός. Όταν όμως κόβει τον Άρτον και τον ευλογεί, δηλαδή το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, τότε αντιλαμβάνονται, ανοίγουν τα μάτια τους, λέει, και αντιλαμβάνονται ότι είναι ο Χριστός. Όταν εμφανίζεται ο Χριστός αναστημένος για πρώτη φορά μαζί με τους μαθητές, τους λέει: λάβετε Πνεύμα Άγιον και αν συγχωρείτε τις αμαρτίες των ανθρώπων στη γη, είναι συγχωρεμένες και στον ουρανό. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα μυστήρια όλα εγκαθιδρύονται στην βάση του Αγίου Πνεύματος. Πάρτε το Άγιο Πνεύμα, να συγχωράτε αμαρτίες. Γίνεται η Θεία Κοινωνία, ανοίγουν τα μάτια του ανθρώπου, λαμβάνει Πνεύμα Άγιον και κατανοεί τις Γραφές. Γι' αυτό και δεν μπορεί να υπάρξει έξω από την Εκκλησία σωστή ερμηνεία της Αγίας Γραφής, σωστός τρόπος ζωής, γιατί εκεί μέσα είναι η παρακαταθήκη του Αγίου Πνεύματος, είναι κυβωτός του Αγίου Πνεύματος, της χάρετος του Αγίου Πνεύματος η Εκκλησία και μια συνεχιζόμενη Πεντηκοστή, όπως λένε οι πατέρες. Φέτονα, τα τελευταία σου λόγια μας ξαναφέρνουν σε εκείνο που είχες πει προηγουμένως, ότι ο Απόστολος Πέτρος τους είπε έγινε νέα θαυμαστό γεγονός σήμερα. Και το θαυμαστό γεγονός που καταρχήν μπορούσαν να αντιληφθούν και οι απλοί άνθρωποι εκείνοι, όλες οι φυλές της γης ουσιαστικά, ήταν ότι άκουαν τους Αποστόλους να μιλούν στη δική τους γλώσσα. Τα μεγαλεία του Θεού. Ναι. Ναι. Και αυτό το γεγονός ονομάστηκε μέσα στην Εκκλησία το χάρισμα της γλωσσολαλίας ή γλωσσολαλίας. Και επειδή προηγουμένως είπες ότι μπορούμε να ζούμε και μέχρι σήμερα το γεγονός της Πεντηκοστής και ουσιαστικά η Εκκλησία είναι μια συνεχιζόμενη Πεντηκοστή, έχει γίνει και μια παρεξήγηση όμως και έχουμε την λεγόμενη αίρεση των Πεντηκοστιανών. Μάλιστα. Επειδή έχεις και μια ειδικότητα στα θέματα αυτά, να δούμε τι ήταν τότε εκείνη την ημέρα και στη ζωή της Εκκλησίας η γλωσσολαλία και τι είναι αυτό που υποστηρίζουν σήμερα οι αιρετικοί Πεντηκοστιανοί.
όπως όλα τα θαύματα και οι θεραπείες που έκανε ο Χριστός και άλλα, έχουν και μία ποιοτική διάσταση. Δηλαδή πρέπει να δούμε γιατί έκανε ο Χριστός θεραπείες ή γιατί εκείνη την ημέρα οι Απόστολοι εμίλησαν όλες τις γλώσσες. Αν οι πατέρες εξηγούν αυτόν το γεγονός ότι μπορεί οι Απόστολοι μία γλώσσα να μιλούσαν και οι άλλοι με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος να κατανοούσαν στη δική τους γλώσσα ή και κυριολεκτικά να έγινε αυτό. Αλλά ήταν ανάγκη να φανερωθεί η δόξα του Θεού σε όλες τις φυλές της γης, γιατί εκείνη την ώρα ουσιαστικά πραγματοποιείται όλη η κίνηση και όλη η υπόσχεση και όλων των σχέδιων της Θείας Οικονομίας. Το σχέδιο της Θείας Οικονομίας δεν ήταν να προετοιμαστούν όλα τα έθνη για να δεχθούν τον Μεσσίαν ως Χριστόν και να σωθούν. Ήταν η ώρα εκείνοι λοιπόν να μάθουν όλοι οι λαοί της γης ότι αυτός που αναστήθηκε είναι ο Μεσσίας και αυτός υποσχέθηκε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και αυτή πραγματοποιήθηκε. Από τη στιγμή εκείνη τώρα που ο καθένας πηγαίνει στη χώρα του και οι Απόστολοι πηγαίνουν και κηρύττουν, δεν συνεχίζουν να μιλούν σε κάθε πόλη που πηγαίνουν δηλαδή, όλες τις γλώσσες. Εξυπηρετούσαν εκείνη μια ιστορική συγκεκριμένη στιγμή. Το έργο της Θείας Οικονομίας. Δεν έγινε για επίδειξη, δηλαδή για να πούν οι άνθρωποι τι σπουδαίο πράγμα γίνεται εδώ πέρα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα σε αυτές τις αιρετικές ομάδες είναι ότι όπως και το θαύμα υποτίθεται της γλωσσολαλίας. Οι Πεντηκοστιανοί είναι παραφιάδα προτεσταντών ουσιαστικά. Γέννη Μαγκεθρέμαν της Αμερικής. Και κάποιες άλλες τέτοιες ομάδες έχουν και τους λεγόμενους θαυματοποιούς, θεραπευτές κλπ. Δεν μπορεί να προαναγγέλλεται λόγω χάρη ότι την τάδε μέρα και την τάδε ώρα που θα γίνει η συγκέντρωσή μας θα υπάρχει και γλωσσολαλία να προετοιμάζεται και να προαναγγέλλεται αυτό το πράγμα. Μα πρώτα απ' όλα είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορείς εσύ να την έχεις. Την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν ξαφνικό γεγονός. Ακριβώς. Δεν το προανήγγειλε ο Θεός. Και εκεί δοκιμάστηκε η πίστη των μαθητών που περίμεναν ομοθυμαδών. Εδώ πηγαίνεις και ξέρεις ότι την τάδε ώρα θα συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή με ένα σύνθημα που δίδει ο προεξάρχων της συνάξεως αρχίζουν κάποιοι και μιλούν κάποια πράγματα τα οποία στο κάτω κάτω δεν οδηγούν κανέναν στην μετάνοια, ούτε και κανένας από εκείνους είναι από άλλη χώρα και θα πάει να κηρύξει τα μεγαλεία του Θεού. Είναι που έλεγαν οι Απόστολοι, δεν έλεγαν οτιδήποτε. Και νομίζω είναι και ακατανόητα τα εκείνα που λένε. Βεβαίως. Το περιεχόμενο είναι τα μεγαλεία του Θεού. Συνάξεις. Εκείνοι θαύμαζαν επειδή άκουγαν τα μεγαλεία του Θεού, όχι επειδή οι αγράμματοι ψαράδες μιλούσαν ξένες γλώσσες. Αυτό ήταν το σπουδαίο. Δηλαδή τα μεγαλεία του Θεού είναι που έφεραν το αποτέλεσμα και όχι η ρητορική δυνότητα και η γλωσσολαλιά των Αποστόλων. Ξέρω, πρέπει να πούμε ότι και η θεολογία της Εκκλησίας μας είναι η θεολογία της ανάγκης. Οι Οικουμενικές Συνόδοι και όλες οι δογματικές τοποθετήσεις της Εκκλησίας και οριοθετήσεις έγιναν χάρη της ανάγκης της εποχής, λόγω της πρόκλησης. Και πάντα η Εκκλησία γενικά, όχι μόνο τότε αλλά και σήμερα και πάντα, ενεργεί πάντα κατόπιν κάποιας δεδομένης ανάγκης, η οποία εμφανίζεται στους κόλπους της και χρειάζεται, απαιτείται αυτό το ξεκαθάρισμα και διευκρίνηση της αλήθειας. Είναι, για να καταλάβουμε, είναι οι προκλήσεις που γίνονται για να, και τότε υπάρχει ανάγκη, αυτό που λες, ανάγκη να παρουσιαστεί ξεκάθαρα η αλήθεια, η οποία αλήθεια σώζει τον άνθρωπο, διότι στον χριστιανισμό είναι ενυπόστατη αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια, είπε ο Χριστός. Αυτό είναι που προσπαθούν να παρουσιάσουν οι πατέρες διαμέσου των αγώνων τους και διαμέσου όλων των Οικουμενικών Συνόδων. Και ένα τελευταίο σημείο, Γιώργο, γιατί τελειώνει η ώρα. Ψάλλουμε και στην Εκκλησία μας ότι «Ότε κατά βάση τα γλώσσα συνέχει, διεμέριζεν έθνο ύψιστος, ότε του πυρός τα γλώσσα διένυμεν, εις ενόρυτας πάντα δεκάλες». Ήδη ο Φέδωνας έχει θίξει αυτό το σημείο, της ενόρυτας της Εκκλησίας. Και λέμε, αντιπαραβάλλουμε το σημερινό γεγονός της Πεντηκοστής με το γεγονός εκείνων της Βαβέλ. Να πούμε δύο λόγια για τούτο. Μάλιστα, αυτόν τον παραλληλισμό, την αντιπαραβολή, τη χρησιμοποιεί και ένας άλλος σύμβολος της Εκκλησίας μας, ο οποίος λέγεται στον Εσπερινό. Με το απόστοιχο γλώσσα σε ποτέ συνεχίζει την τόρμα της υπηρεκοποιίας και λέει ότι τώρα με την επιφύση του Αγίου Πνεύματος επιτεύχθηκε συμφωνία. Δηλαδή, Γιώργο, λίγο να... ότι τον καιρό της Βαβέλ στην Παλή Διαθήκη θυμίζει δηλαδή η Εκκλησία μας το περιστατικό με τη Βαβέλ, δηλαδή την πυργοποιία, την προσπάθεια των ανθρώπων να χτίσουν ένα πύργο ο οποίος θα φτάνει στους ουρανούς. Και εκεί λέει ότι ο Χριστός για χάρη τιμωρίας κατηργάστηκε, δηλαδή χρησιμοποίησε την αφωνία, τη σύγχυση των γλωσσών. Δηλαδή, εκεί βλέπουμε κάποια διάσπαση, κάποια διαφωνία μεταξύ των ανθρώπων για να διαλυθεί φυσικά το έργο. Αυτό το οποίο συναντούμε στην Πεντηκοστή είναι ακριβώς το αντίθετο. Εδώ ο Θεός κατηργάζεται κάτι άλλο. Κατηργάζεται τη συμφωνία, η οποία κατηργάζεται μέσω του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους,
Αυτή η ειδοποιώς διαφορά της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους είναι αυτή η συμφωνία μεταξύ των ανθρώπων. Είναι η ομόνοια, η ενότητα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και εμείς έχουμε το συνοδικό σύστημα στην Εκκλησία. Γιατί. Ναι. Και ο Ευαγγελιστής Λουκάς χρησιμοποιεί το ότι το πλήθος συνεχίθηκε, αλλά τελικά ενώ χρησιμοποιήθηκε το ίδιο μέσο, η γλώσσα, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η ενότητα της Εκκλησίας χάρη, και δια της χάριτος δηλαδή, του Αγίου Πνεύματος. Μια τελευταία σκέψη για να κλείσουμε. Ας τελειώσουμε με τον τελευταίο στίχο του ύμνου που ανέφερες προηγουμένως. Εκείνα έγιναν ιστορικά. Στο τώρα, στο κάθε μέρα και συμφώνως δοξάζομαι το Πανάγιο Πνεύμα. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα ας μας ενώνει και εμάς για να το δοξάζουμε συμφώνως, με μία φωνή δηλαδή. Όλοι δηλαδή να έχουμε την ίδια πίστη, την ίδια αντίληψη των πραγμάτων, να έχουμε αγάπη και έτσι να συγκροτείται και να διατηρείται ο θεσμός της Εκκλησίας. Εξάλλου, κανένας δεν μπορεί να πει ότι πιστεύει στον Ιησού Χριστόν και να τον αναγνωρίσει, λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν δεν αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα. Άλιστα. Έτσι, και τελικά, τουλάχιστον αυτό που μας προσφέρει η Εκκλησία, η παράδοση, οι πατέρες και έστω η μικρή μας συζήτηση εδώ, διαφάνηκε ότι χωρίς την παρουσία του Άγιου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας και στη ζωή τη δική του καθενός του πιστού ξεχωριστά, δεν υπάρχει ενότητα μαζί με τον Ιησού Χριστόν, άρα δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει λύτρωση, δεν υπάρχει θέωση. Και η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος γίνεται πρώτα-πρώτα δια των μυστηρίων, όπως έχουμε ήδη πει, αλλά και δια της προσωπικής καθάρσεως. Πάλι βέβαια που η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή που θεραπεύει τα ασθενή και τα λείποντα αναπληρή. Έτσι λοιπόν είναι και ευκαιρία αυτή την εβδομάδα που μπαίνουμε, την εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος, να συνειδητοποιήσουμε ο καθένας ότι είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα του Τριαδικού Θεού και του Αγίου Πνεύματος βεβαίως, και ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας να αποκτήσουμε αυτά τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στο πρόγραμμα. Και εμείς ευχαριστούμε. Περιμένει την επαγγελία του Πατρός ή νικουσατέ μου, ότι Ιωάννης με νεβάπτισεν ύδατη, ημείς δε βαπτιστήσετε εν πνεύματι Αγίω, ου με τα πολλά στάφτας ημέρας. Ο χρόνος, ο χώρος, ο τρόπος, το αποτέλεσμα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, όπως το υποσχέθηκε ο Χριστός, εμπερικλείουν τα θεμελιώδη στοιχεία της σύστασης πλέον της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η Πεντηκοστή ερμηνεύθηκε ως η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, αλλά και η έναρξη του 7ου και τελευταίου καιρού, του καιρού του Αγίου Πνεύματος. Ο χρόνος ήταν η Πεντηκοστή ημέρα από της Αναστάσεως, η οποία συνέπιπτε με την Εβραϊκή Πεντηκοστή, η μέρα που οι Ιουδαίοι τιμούσαν τη Θεοφάνεια στο όρος Σινά και την παράδοση του νόμου στο Μωυσή. Αλλά και τώρα συντελείται και πάλι μια Θεοφάνεια, παραδίδεται όμως ένας νέος νόμος. Το γεγονός απέδωσε η Βυζαντινή εικονογραφία στην εικόνα της Πεντηκοστής, αποτυπώνοντας αυτήν όλη τη θεολογία της εορτής. Ο τρόπος καθόδου του Αγίου Πνεύματος που παρουσιάζεται ως ξαφνική βουή από τον ουρανό, ως περπνοής βιαίας, παραπέμπει και πάλι στη Θεοφάνεια της Εβραϊκής Πεντηκοστής. Το Άγιο Πνεύμα εικονίζεται με πύρινες γλώσσες πάνω από τα κεφάλια των Αποστόλων, όπως στο Μωυσή ο Θεός εμφανίστηκε ως φωτιά στο όρος Σινά και στην άφλεχτη βάτο. Κατά την ημέρα της Πεντηκοστής στο Ιππερώο ήταν συναγμένοι ομοθυμαδών οι 12, οι 70, η Παναγία, ο κύκλος των μαθητριών και άλλοι πιστοί, σύνολο 120. Εν τούτης οι αγιογράφοι απεικονίζουν 12 Αποστόλους με κορυφαίους τον Πέτρο και τον Παύλο, ο οποίος δεν ήταν παρόν ούτε είχε ακόμη μεταστραφεί στο χριστιανισμό, αλλά και τους Ευαγγελιστές Μάρκο και Λουκά που ανήκουν στους 70. Η επιλογή αυτή αποδίδει το θεολογικό περιεχόμενο της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Από ιστορικό το μεταβάλλει σε συνεχή διαχρονική εμπειρία της Εκκλησίας. Η
Η εικονογραφική παρουσίαση των Αποστόλων θυμίζει την εικόνα της Κρίσεως, όπου κάθονται επί 12 θρόνους κρίνοντας τα 12 φυλάς του Ισραήλ, εκατέρωθεν του Κρητή. Μόνο που εδώ, στο ημικυκλικό σχήμα, στο πάνω μέρος, υπάρχει μια όρατη θέση της κεφαλής της Εκκλησίας, που συνάμα είναι και η δίωδος επικοινωνίας με τον ουρανό, με τα θεία. Ο ουρανός απεικονίζεται ως νεφέλη τοξοειδής, από την οποία κατέρχονται ακτίνες που συμβολίζουν τη δύναμη και χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η δίωδος επικοινωνίας είναι αμφίδρομη. Εκτείνεται και προς τα κάτω, όπου οι αγιογράφοι τοποθέτησαν τον κόσμο που συμβολίζεται στο πρόσωπο ενός ηλικιωμένου άνδρα ή άλλοτε στο πρόσωπο του προφήτη Ιωήλ, που κρατεί 12 ελιτάρια, τους κλήρους με τους οποίους η Οικουμένη παραχωρήθηκε στους Αποστόλους για να κηρύξουν το Λόγο του Θεού. Μια επικοινωνία Θεού και ανθρώπων μέσω του Αγίου Πνεύματος, που εκφράζει τη συνεχή παρουσία του Χριστού όπως ο ίδιος την υποσχέθηκε. Ούκ αφήσω εμάς ορφανούς, έρχομαι προς εμάς. Και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες. Όπως παραστατικά περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων, οι Απόστολοι ξαφνικά πήραν το χάρισμα να μιλούν τις γλώσσες των εθνών. Το στοιχείο που στην περίπτωση της Βαβέλ κατέστη σύνορο μεταξύ ανθρώπων, στην Πεντηκοστή γίνεται χάρισμα μέσω επικοινωνίας. Και το συνονθήλευμα εθνών που βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ εξίστατο και απορούσε για το φαινόμενο. Έτεροι δε χλεβάζοντες έλεγον ότι γλεύκους με μεστομένη εσύ. Όλα αυτά τα στοιχεία η βυζαντινή εικονογραφία απέδωσε στο πρόσωπο των Αποστόλων, διαποτίζοντάς τα με το θεολογικό τους νόημα. Πράοι και όχι μεθυσμένοι φαίνονται οι Απόστολοι και αναομάδες δείχνουν να επικοινωνούν μεταξύ τους, σαν να επικοινωνούν όμως και με τον προσκυνητή της εικόνας. Ο χώρος, το υπέροο, που είναι ένα από τα στοιχεία της εικόνας της Πεντηκοστής, εμπεριέχει το συμβολισμό της ουράνιας Ιερουσαλήμ, της Εκκλησίας δηλαδή, όπως αυτή αναφέρεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Το τείχος της πόλεως έχουν θεμελίους 12 και από αυτών 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Με το γεγονός της Πεντηκοστής καθίσταται ο Χριστός παρόν ανά τους αιώνες μέσα στον κόσμο, όπως άλλωστε ο ίδιος υποσχέθηκε στους Αποστόλους και κατακολουθία στην ανθρωπότητα. «Εάν αγαπάτε με, τα σεντολάς τας εμάς τηρήσατε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα το πνεύμα της αληθείας». Αγαπητοί, έχουμε φτάσει για σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη Κυριακή την ίδια ώρα. Χαίρετε.